Ε, να πάμε στον κύριο Ζαβό. Καλησπέρα σα. Πρόεδρο του Ινστιτούτου Μεταναστευτική Πολιτική. Πώ είστε, Όπω <ΣΣΣΣΣΣΣΣ> <ΣΣΣ> όλοι οι Έλληνε αυτή τη στιγμή, αντιμετωπίζοντα το συγκεκριμένο Ανησυχ... θέμα. Ανήσυχο. Προβληματισμένο, μην πούμε ανήσυχο. Κοιτάξτε, Βά... προβληματισμένο. Από τη στιγμή που οι ροέ αυτέ που έχουμε στο χρονικό διάστημα, όχι απλώ δεν σταματάνε, αυξάνονται και δεν φαίνεται σύντομα λύση. Νομίζω ότι όποια πολιτική και να προσπαθήσει να φύγει, είναι σε εσωτερικό σωστή κατεύθυνση στο, στο εντό των συνόρων η πολιτική τη κυβέρνηση, στο σχέδιο που ανακοινώθηκε χθε. Κοιτάξτε, για να το κρίνουμε, καταρχήν πρέπει να το δούμε. Καλά, στην αυτό είναι προφανέ. Για yeah. τι γενικέ γραμμέ και από και, την εμπειρία και σωστά, το λέω για τον θα υπάρχει... εξής λόγο. Δεν μπορώ να, το, να κριτικάρω ένα σχέδιο και πολύ περισσότερο αρνητικά όταν δεν υπάρχει και μια άλλη εναλλακτική λύση που θα μπορούσαμε να προτείνουμε σε σχέση τουλάχιστον με τη διαχείριση αυτών των ωρών που έχουμε αυτή τη στιγμή. Άρα είναι κάτι που είναι δεδομένο και πρέπει να το δούμε. Αν εγώ θα είχα να κάνω μια ένσταση ή κάποιες ενστάσεις ας το πούμε έτσι θα ήταν πρώτον ότι σε ένα νησί όπως είναι η Σάμος που είναι το πρώτο, αναφέρομαι Σάμος γιατί είναι το πρώτο κέντρο το οποίο θα φτιαχτεί. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο, δηλαδή πάνε να, φτιά... να βάλουν εκεί μια ε, πόλη θα φτιάξουν στην πραγματικότητα, μια κομμόπολη, περισσότερο 5.500-6.000-7.000 κατοίκων. Σε μια περιοχή που η πρωτεύουσά της έχει άλλους 5.000 κατοίκους. Πώς υπολογίζετε να φιλοξενήσει αυτό το κέντρο. Κοιτάξτε, και... από ό,τι είπε επίσημα η κυβέρνηση, από 5+. Plus. Άρα, πέντε πλάσια σημαίνει ότι μπορεί να πάει μέχρι τι 7.000. Αν μου επιτρέπετε μια διευκρίνηση, επειδή έπιασα τη φράση. Πάνε να κάνουν. Δεν είστε σε συνεννόηση, δηλαδή αυτά που ανακοινώνει η κυβέρνηση δεν είναι και συνεννόηση και με, εσά. Όχι. Εμείς Εμεί δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Αυτά. καταρχήν δεν είμαστε κυβερνητικό παράγοντα, έτσι. Για να μπορούμε όχι, όχι, να έχουμε την ενημέρωση, ούτε κάποια συζήτηση έχει γίνει επίσημα. Ε, άρα τα μαθαίνουμε κι εμείς όταν τα εξαγγέλει η κυβέρνηση. Εγώ είμαι υπέρ των κλειστών κέντρων. Έτσι κι αλλιώ, όχι τώρα, πάντα. Γιατί, γιατί όταν θέλει κάποιο να του με βάση τι διεθνεί συνθήκε ε, και τι συνθήκε. Νόμιμα είναι, σε, αλλά για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Εκεί είναι. είναι η δεύτερη ένσταση. Ε, το, η θέση τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το θέμα είναι ότι δεν πρέπει να είναι, να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο ο χρόνο που κρατούνται αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά να μην ξεπερνάει του έξι μήνε. Εκτό από ειδικέ περιπτώσει που μπορεί να φτάσει στον 1,5 χρόνο, ναι. δηλαδή σε εξαιρετικέ περιπτώσει, αν υπάρχουν. Κάποιε παραβατικέ συμπεριφορέ ή κάτι θα, άλλο. Δηλαδή, και τι θα είναι έξι μήνε μέσα. Σε τι, και τι θα Αυτό, αυτό, δηλαδή... αυτό σα λέω είναι. Και δεν είναι μόνο το θα είναι μέσα. Mm. Φανταστείτε τι υποδομέ που χρειάζεται ένα τέτοιο κέντρο mm. σε μια περιοχή όπω είναι ένα μικρό νησί. Γιατί δεν μιλάμε σε μια περιοχή όπω η Αθήνα που έχει πολύ μεγαλύτερε δυνατότητε. Εκεί, για παράδειγμα, επειδή έχω ζήσει, στο, ειδικά στο βαθύ πριν από κάποια χρόνια. Mm. Στη Σάμο, mm. και λέω στην πρωτεύουσα. Ε, υπήρχε πρόβλημα ακόμη και με την ε, υδροδότηση της πόλης. Το έχουν καταφέρει Πόσο τα τελευταία χρόνια να το φτιάξουν. Θυμόμαστε Φαν... το καλοκαίρι εδώ βγάζαμε από την ΣΑΜΟ ότι είχε ένα παιδίατρο όλο το νησί. Αυτό, Μία αυτό είναι το υπόφερο. Αλλά θέλω να πω ότι όταν θα βάλεις 5.000 50, άτομα, 6.000 άτομα, Πλέον που θα έχουν όλε τι παροχέ, έτσι, γιατί λέει θα έχουν πλυντήρια, θα έχουν. Απροφανώ. Ε, 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 εκεί αφού θα, ζουν, θα, υπάρχουν ε. λοιπόν αυτά. Όπω καταλαβαίνετε, θα χρειαστεί να έχει και το αντίστοιχο, τις αντίστοιχες υποδομές. Ναι. Θα υπάρχει δυνατότητα να το εξυπηρετήσει. Αυτό είναι μια, ένας προβληματισμός. Θα μου πείτε η κυβέρνηση για να τα αποφασίσει, μάλλον θα έχει βρει τον τρόπο. Θεωρείτε, το θεωρείτε <σχεδιά> ότι ε, υπάρχει ε, περιθώριο να υπάρξει ένα συγκεκριμένο σχέδιο για την επιστροφή στι χώρε προέλευση των ανθρώπων αυτών. Γιατί είναι και αυτό ένα τεράστιο ζήτημα. Είναι το πιο δύσκολο Εδώ, από Ήταν ε, που απεδείχθη ότι ήταν μια πολύ δύσκολη διαδικασία το προηγούμενο διάστημα. Εγώ θεωρώ ότι είναι υπεραισιόδοξε οι προβλέψει τη κυβέρνηση σε αυτό το τομέα. Δηλαδή. Δηλαδή το ότι πιστεύει ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα ή όπω το εξαγγέλει θα επαναπροωθεί όσου δεν παίρνουν το άσυλο, γιατί ουσιαστικά για να μπορέσουν να λειτουργήσουν αυτά τα κέντρα, και εκεί θα δούμε άλλωστε και την αποτελεσματικότητά του, είναι εάν πρώτα απ' όλα λειτουργούν αποτρεπτικά. Γιατί τότε θα έχει νόημα ένα τέτοιο κέντρο, αν μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά και να μην έρχονται οι καινούργιοι μετανάστε. Διότι αν συνεχίσουν να έρχονται έτσι. Σε κάθε τρει εβδομάδε θα πρέπει να φτιάχνουμε ένα τέτοιο κέντρο. Υπολογίστε το. Ναι, ναι. Ε, είναι, ναι, δεν, ναι, δεν, το δεν είναι υπερβολικό αυτό που σα λέω. Ε, δύο χιλιάδες άτομα σε πέντε μέρε είχαμε την προηγούμενη. Κάντε το να δείτε ότι τα πέντε χιλιάδες άτομα βολεύονται σε, σε τρει εβδομάδε. Λοιπόν, δεν μπορεί να φτιάχνει η Ελλάδα. Τέτοια κέντρα κάθε τρει εβδομάδε και φυσικά δεν είναι δυνατό να μετατρέψει τη χώρα σε μια απέραντη φυλακή. Γιατί αυτά τα κέντρα δεν μπορεί να μένουν μόνα του μέσα. Κάποιοι πρέπει να τα φυλάνε, να τα προστατεύουν, να Το τα προστατεύουν. Το γεγονό ότι πρέπει ο ίδιο ο του ίδιου του Πρωθυπουργού και έχει τη σημα... 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 σημασία του η κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει ότι η πλειονότητα των ανθρώπων που έρχονται έχουν. Περισσότερο μεταναστευτικό παρά προσφυγικό προφίλ. Αυτό δεν έχει να κάνει με το γεγονό ότι θα επιδιωχθεί να γυρίσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα πίσω οι άνθρωποι που δεν α, είναι, συγκροτούν το δικαίωμα είναι να σωστό. διεκδικήσουν άσυλο. Πού μπορεί να του γυρίσει. Έχει δύο δυνατότητε. Η μία είναι να του γυρίσει πίσω στην Τουρκία, που όπω η Τουρκία δεν συνεργάζεται να του σταματήσει, έτσι δεν μπορεί να συνεργαστεί και να του παίρνει. Μην, ε, γι' αυτό λέω ότι είμαστε υπεραισιόδοξοι. Μακάρι να, να του πάρει yeah. και να βγούμε ψεύτε, αλλά δεν νομίζω ότι θα του παίρνει εύκολα. Το δεύτερο είναι να του στείλει πίσω στι χώρε καταγωγή του. Οι περισσότεροι από αυτού του ανθρώπου προέρχονται από χώρε που καταρχήν δεν μπορεί να συνεργαστεί μαζί του. Φανταστείτε Σομαλία, Ερυθρέα κτλ. Αλλά Νιγηρία και άλλε χώρε. Ε, έτσι. Αλλά πέρα, πέραν αυτού είναι και το θέμα ότι οι ίδιοι δεν θέλουν να γυρίσουν πίσω. Και γιατί δεν θέλουν. Έχει προβληματιστεί κανένα ποτέ Πώ βρίσκουν αυτή τα λεφτά, τόσα λεφτά για να μπορέσουν να κάνουν αυτά τα ταξίδια. Το συζητάμε κάποιε φορέ, αλλά δεν εμβαθύνουμε. Πολύ σημαντική παράμετρο αυτή που θέτετε. Το... Πού τα βρίσκουν αυτά τα Πάρα πολύ λεφτά. σημαντική. Σε πάρα πολλέ περιπτώσει, γιατί το είχαμε ζήσει και στο παρελθόν, μόλι προσπαθούσε να του στείλει πίσω, φτάναν στο σημείο να πηδάνε και να πνίγονται μέσα στο αυτό παρά να, να θελήσουν να πάνε πίσω. Γιατί υπογράφουν κάποιε συμβάσει με του διακίνητε ότι εκεί που θα πάνε. Θα δουλέψουν και θα στείλουν πίσω τα χρήματα για να ξεπληρώσουν αυτά τα λεφτά που έπρεπε να δώσουν. Τι έχουν βάλει ω εγγύηση, Πολλέ φορέ και τις, ε, τη ζωή των οικογενειών του που βγαίνει πίσω, πίσω. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο <σχεσίλω> δύσκολο είναι να πει σε <σχεσίλω> αυτού του ανθρώπου ότι θα πα πίσω <σχεσίλω> από τη μια πλευρά. Και η δεύτερη πλευρά είναι οι ίδιε οι χώρε του. Πολλέ από αυτέ τι χώρε ζουν μέσα από τα εμβάσματα που παίρνουν από του μετανάστε. Υπάρχουν χώρε που το 40% του ΑΕΠ του, του ακαθάριστου του προϊόντο προέρχεται από τα εμβάρματα που στέλνουν οι μετανάστες. Αυτές οι χώρες λοιπόν με τίποτα δεν θέλουν να πάρουν πίσω τους μετανάστες, για τον το λόγο ότι θα χάσουν ε, ένα μεγάλο κομμάτι από, την, από αυτό που έχουν όσοι... Άρα, τα... Άρα το βασικό ζήτημα και με δεδομένο ότι και από την κυβέρνηση λένε ότι θα κοιτάξουμε να εκμεταλλευτούμε, να κερδίσουμε χρόνο τους χειμερινούς μήνες, όπου εντάξει μοιραία θα, οι, οι οι θα μειωθούν οι ροές σε σχέση με την καλοκαιρία. Ε, θα, θα μπορέσει να υπάρξει, λέτε, κάποια λύση ε, πιο μόνιμου χαρακτήρα. Και πιο μόνιμου χαρακτήρα βεβαίω ε, συνεπάγεται τη συμμετοχή σε αυτή τη λύση και Του ευρωπαϊκού παράγοντα και τη Τουρκία. Πιστεύετε ότι στο διπλωματικό επίπεδο θα καταφέρουμε να κερδίσουμε κάτι αυτό το μεσοδιάστημα, Κοιτάξτε, και εδώ έχω μία ένσταση. Πείθοντα του το, Ευρωπαίου. Ω προ πείθοντας... το θέμα τη διεθνοποίηση που λέμε του θέματο, γιατί αυτό προσπαθούμε να κάνουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα ω χώρα και ω κυβέρνηση φυσικά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που βγήκε και είπε ο πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία, ο, ο πρωθυπουργό μα, ότι ε, πλέον η Ελλάδα φτάνει στα όρια τη. Όμω αυτά όταν βγαίνει και τα λέει. Βγαίνει και τα λέει στου ομολόγου του κυρίω. Δηλαδή, ναι. οι συζητήσει που κάνουν είναι μεταξύ κυβερνήσεων, μεταξύ ναι. υπουργών και πρωθυπουργών. Διεθνοποίηση, όταν λέμε, δεν σημαίνει αυτό, κατά την άποψή μου. Σημαίνει ότι θα μπορέσει να προσεγγίσεις την κοινωνία των πολιτών. Θα προσπαθήσει να προσεγγίσεις του διαμορφωτέ τη κοινή γνώμη σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτά είναι πανεπιστήμια, είναι διεθνή Think Tank, είναι. είναι ξένα ε, μέσα ενημέρωση, ε, 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 είναι οι μη κυβερνητικέ οργανώσει, είναι οργανισμοί διεθνεί. Άρα, Ω προ αυτή την κατεύθυνση, η Ελλάδα δεν έχει κάνει κάτι που να μπορέσει να μπει μέσα σε αυτή την κοινωνία. Όταν μιλάμε με μια κυβέρνηση, είναι πολύ εύκολο να σου πει ο άλλο ναι, θα το κοιτάξω, σε το εκτιμώ. Αλλά μόλι τον βάλει να πάρει, να αναλάβει την ευθύνη, δεν το δέχεται γιατί ξέρει ότι θα έχει κόστο πολιτικό ο ίδιο. Την πίεση λοιπόν μπορούν να την, ασκήσει, να την ασκήσουν μόνο οι πολίτε και η κοινωνία των πολιτών. Γι' αυτό πιστεύω ότι η κυβέρνηση πρέπει να οργανώσει λίγο καλύτερα τη διεθνοποίηση του θέματος, αν θέλει κάποια στιγμή να έχει την παρέμβαση από, εκτός Ελλάδος από άλλα κράτη. Μόνη της δεν μπορεί να το πετύχει. Η πίεση που μπορεί να ασκήσει η Ευρώπη στην Τουρκία. Ας πούμε, ακούσαμε την κυρία Μέρκετ να λέει ότι εμείς θα βοηθήσουμε την Τουρκία με οικονομικό αντάλλαγμα. Ε, φυσικά, ώστε να... Κρατήσει το θέμα του προσφυγικού, παύλα μεταναστευτικού, να μην έρχονται προ τα δω. Δεν είναι κάτι που θα αποτρέψει την Τουρκία να αφήνει τα περιθώρια στου ε, διακινητέ ε, παράτυπων μεταναστών ε, να στέλνουν κόσμο εδώ. Θα συμφωνήσω μαζί σα. Η Τουρκία η μόνη περίοδο κατά την οποία σταμάτησε να του στέλνει ήταν όταν η Ευρώπη πιέστηκε η ίδια και από την πίεση που υπέστη πίεσε την Τουρκία. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη δεν πιέζεται. Αυτή τη στιγμή, εκείνη που πιεζόμαστε Έτσι είμαστε εμεί. Άρα είναι πολύ εύκολο να λέει θα πιέσουμε, είναι όπως πιέσανε και πρόσφατα, θυμάστε με, τα, με τις παραβιάσεις που κάνει η Τουρκία στο, ε, στις, ε, στην εφαλοκροπηδά της ε, Κύπρου και τα λοιπά, που τα μέτρα τα οποία παίρνανε νομίζω ήταν χάδια, ναι, ναι, ήτανε, δεν ήταν. Όχι, ήταν για τα μάτια του κόσμου. Έτσι, λέμε. περισσότερο ε, για να πούνε ναι. ότι κάναν κάτι. Σας Άρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε καλά. πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε <laughs> σε εύλογο χρονικό διάστημα, είναι βέβαιο με, με όσα γίνονται στο μεταναστευτικό.